Εμείς, κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει, θα πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο μέσω Skype. Είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας, καθηγητής γενετικής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κύριος Δέλτας ήταν από τους πρώτους, ο οποίος είχε προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, προτού καν εντοπιστούν και τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο. Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα. Σας χαιρετώ. Γεια σας, και εμείς σας αντιχαιρετάμε, κύριε Δέλτα. Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Είχαμε δει, οι επιστήμονες μάλλον, είχαν καταγράψει δύο κορονοϊούς κατά τον 21ο αιώνα. Αυτόν του 2002 και τον άλλον του 2008, αν δεν κάνω λάθος, της Μέσης Ανατολής, με θανάτους λιγότερους από 1000. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα, θα τη δούμε στη συνέχεια. Όταν λοιπόν εισέβαλε ο συγκεκριμένος κορονοϊός, ο SARS-CoV-2, υπολόγιζε η επιστήμη ότι θα μετρούσαμε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια θύματα? Ναι, είναι προφανές ότι αυτά τα πράγματα είναι εντελώς απρόβλεπτα. Ναι. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα έρθουν καινούργιοι ιοί, θα έρθουν καινούργιες επιδημίες και πανδημίες. Εκείνο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι το πότε. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα έρθουν και άλλες επιδημίες και άλλες μεγάλες πανδημίες, πιο σοβαροί, πιο θανατηφόροι ίσως. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι πότε. Στην περίπτωση αυτή, πριν ένα χρόνο, όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ήταν ακριβώς πριν ένα χρόνο, 9 του Μάρτη και πάλι Δευτέρα, φέτος είναι 8 του Μάρτη Δευτέρα, είχαν διαγνωστεί τα πρώτα δύο κρούσματα. Όταν είχαν πρώτο περιγραφεί τα περιστατικά στην περιοχή Ιουχάν, ήταν όντως και πάλι κάτι πρωτόγνωρο. Εκείνο που δεν είχε προβλεφθεί και πάλι ήταν το πόσο γρήγορα θα εξαπλωνόταν σε όλη την Κίνα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και εδώ είναι που, σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η νέα τεχνολογία, η μετακίνηση, η εύκολη μετακίνηση των ανθρώπων από χώρα σε χώρα και η μεταδοτικότητα του ιού. Η λέξη κλειδί είναι η μεταδοτικότητα του ιού. Ίσως δεν έχει ξαναπεριγραφεί τόσο μεταδοτικός ιός, που με την πιο ευκολία να πηγαίνει από τον ένα στον άλλο, και αυτό είναι που οδήγησε κατ' επέκταση και στις σοβαρές περιπτώσεις. Δηλαδή, ενώ ως απόλυτη αριθμή μπορεί να είναι σχετικά μικρή σε κάθε χώρα, εντούτοις λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας, η συχνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και καταλήξαμε να έχουμε στο τέλος και πολύ μεγάλους αριθμούς και πολύ μεγάλη συχνότητα ανθρώπων με αυτά τα συμπτώματα. Yeah. Και βέβαια πολλούς θανάτους. Στην Κύπρο δεν βιώσαμε πολλούς θανάτους, ευτυχώς, αλλά ανά το παγκόσμιο, παρόλο που το ποσοστό θανάτων, η θνητότητα δηλαδή, είναι σχετικά μικρή, εντούτοις καταλήγει σε πάρα πολύ μεγάλους απόλυτους αριθμούς. Αυτά ως πρώτη εισαγωγή. Όχι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάνουμε σε αυτό το σημείο και κανείς δεν ξέρει πού θα πάμε σε ένα ή δύο χρόνια. Διότι αυτή η μεταλλαξιγένεση που παρουσιάζει ο ιός εξακολουθεί να είναι απρόβλεπτη και δεν ξέρει κανείς πότε η επόμενη μετάλλαξη θα κάνει τον ιό είτε ακόμα πιο μεταδόσιμο είτε ακόμα πιο θανατηφόρο. Το γεγονός όμως, κύριε Δέλτα, ότι η επιστήμη, όπως είπαμε και αρχικά, προχώρησε πάρα πολύ αυτούς τους μήνες και έχει καταφέρει μέσα σε πολλούς λίγους μήνες να ανακαλύψει έστω τουλάχιστον κάποια εμβόλια που αντιμετωπίζουν αυτό το ιό, δεν θα βοηθήσει σε αυτές τις προβλεπόμενες μεταλλάξεις? Λοιπόν, ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, διότι ήθελα ακριβώς να αναφέρω ότι εδώ είναι που η σύγχρονη επιστήμη, η ιατρική, η φαρμακευτική, η βιοτεχνολογία έκανε το θαύμα της. Ναι. Πειράματα και αποτελέσματα τα οποία για δεκαετίες βρισκόντουσαν μέσα στα εργαστήρια βρήκαν διέξοδο και εφαρμογή σε αυτόν τον κορονοϊό. Η περίφημη τεχνολογία του mRNA, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, για εμάς τους ειδικούς γνωρίζουμε τι είναι, είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο, για ανθρώπινο εμβόλιο. Το γεγονός ότι ο ιός είναι πάρα πολύ εύκολα μεταδόσιμος έδωσε την ευκαιρία, κακώς βέβαια, δυστυχώς από τη μια, αλλά ευτυχώς και από την άλλη. Μέσα σε μικροχρονικό διάστημα υπήρξαν τεράστιοι αριθμοί ασθενών ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το εμβόλιο και ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το εικονικό φάρμακο για να γίνει η σύγκριση. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, οι φαρμακευτικές εταιρείες μπόρεσαν και έδωσαν το εμβόλιο ή το εικονικό σε πέραν των 40.000 ανθρώπων
και πήραν αποτελέσματα μέσα σε χρόνο ρεκόρ για να αποφανθούν αν το εμβόλιο ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό. Και το πέτυχαν. Ταυτόχρονα, βλέπετε ότι και πάλι οι μηχανισμοί εν όψη του γεγονότος ότι είχαμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση, με μια πανδημία, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, πήραν φαγγέλους που ίσως θα ήταν στο κάτω μέρος του σωρού και το έφεραν από πάνω, για να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης αυτών των εμβολίων. Και είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε εμβόλιο με το οποίο έχουν εμβολιαστεί πάρα πολλά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Η ίδια αυτή τεχνολογία είναι που θα μας σώσει στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η πολύ συχνή μεταλλαξιγένεση του ιού θα οδηγήσει στο κάποιο ή κάποια από τα διαθέσιμα εμβόλια να μην είναι αποτελεσματικά. Οπότε και με την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί τον τελευταίο χρόνο, θεωρώ ότι σχετικά εύκολα θα μπορούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να ετοιμάσουν τα εμβόλια της κάθε νέας χρονιάς. Κύριε καθηγητά, έχετε επισημάνει το χαρακτηριστικό αυτού του ιού που είναι η υψηλή μεταδοτικότητα. Έτσι. Την ίδια ώρα έχετε επισημάνει και το γεγονός της μεταλλαξιμότητας του ιού. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σύγκριση με άλλους ιούς και αν είναι αυξημένης μεταλλαξιμότητας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να πάμε πίσω σε εκείνο τον Μάρτιο τον περσινό, τον Μάρτιο του 2020 και τον Απρίλιο. Πιστεύετε ότι και η επιστήμη σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια ψηλά, δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτή την βίαιη εισβολή ενός ιού, ο οποίος ήταν και μεταδοτικά, μεταδίδεται γρήγορα, αλλά δεν υπήρχε και κάτι στη φαρέτρα τότε των επιστημόνων για να τον αντιμετωπίσουν. Θυμάστε τις συζητήσεις κι εσείς που κάναμε κι εμείς δημοσιογραφικά περί χλωροκίνης, υδροχλωροκίνης, ρεμψιβίρης κλπ. Διάφορα φάρμακα που δοκίμαζαν οι ιατροί στην πρώτη γραμμή για να αποσοβήσουν ή για να περιορίσουν τα συμπτώματα που προκαλούσε σε ασθενείς με COVID-19. Ναι, έχετε θίξει διάφορα ζητήματα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, όπως θυμόμαστε όλοι, πολλοί άνθρωποι και πολλοί ειδικοί είχαν βιαστεί να πούν ότι πρόκειται για μια ακόμα γρήπη. Είχαν βιαστεί να πούν ότι μην ανησυχείτε, είναι μια γρήπη με μικρότερο ίσως ποσοστό θνητότητας από ότι η καθεχρονική γρήπη την οποία βιώνουμε. Δεν ήταν τελικά γρήπη, απαντήστε μας αυτό. Τελικά δεν ήταν μια απλή γρήπη αυτός ο ιός, κύριε Δέλτα. Μα οι πιο ειδικοί από μένα λένε ότι δεν είναι καν γρήπη. Ναι. Την κατηγοριοποιούν ως μια διαφορετική ιογενής λίμωξη, αλλά έχουμε δει στη βιβλιογραφία να αναφέρεται ότι δεν την κατηγοριοποιούν ως μια ακόμα γρήπη. Και σιγά σιγά διαφάνηκε ακριβώς ότι αυτή η μεγάλη μεταδοτικότητα και η αυξημένη θνητότητα, διότι έχει αυξημένη θνητότητα, άρχισε να γεμίζει τις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσηλευτήρια και να δημιουργεί ζήτημα και πρόβλημα στο κατά πόσον θα ήταν σε θέση τα νοσηλευτήρια να χειριστούν τόσο μεγάλο αριθμό περιστατικών απότομα. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία βιώσαμε, ενδιαφέροντα, τα οποία αξίζουν σχολιασμού με βάση την ερώτησή σας, είναι ακριβώς και το ότι κάποιοι βιάστηκαν να αναφέρουν ή να αναφερθούν καλύτερα σε φάρμακα τα οποία ενδεχομένως να ήταν χρήσιμα. Αναφέρατε τη χλωροκίνη. Ήταν ένα πολύ πολύ καλό παράδειγμα για το οποίο κάποιοι πιο επιφυλακτικοί από εμάς και ακολουθώντας κατά γράμμα την επιστημονική προσέγγιση, λέγαμε βεβαίως να δοκιμαστεί και η χλωροκίνη και οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο καλό φάρμακο, αλλά να δοκιμαστεί ορθά μέσα στο πλαίσιο μιας κλινικής μελέτης που θα παρακολουθείτε και θα έχει πάρει έγκριση από τα αρμόδια σώματα Επιτροπών Βιοειθικής, IRBs, Institutional Review Boards, τα αντίστοιχα σώματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες, για να εγκρίνουν ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, μια κλινική μελέτη. Κάποιοι βιάστηκαν πάρα πολύ και έλεγαν ότι είναι ασφαλές, ότι είχε αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό, γνωρίζουμε το φάρμακο, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλπ. Το τονίζω αυτό και ξοδεύω λίγο χρόνο πάνω του για να τονίσω ξανά αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία της ερευνητικής προσέγγισης και της επιστημονικής υπόθεσης. Δεν είναι αρκετό να νομίζεις κάτι. Αυτό που ονομάζουμε evidence-based medicine είναι οι τρεις μαγικές λέξεις της σύγχρονης ιατρικής. Αυτό μάθαμε από πολλά λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να γίνει πάντοτε η σωστή έρευνα, η σωστή δοκιμή, για να αποδειχθεί αν κάτι είναι ασφαλές πρώτα-πρώτα
και δεύτερον ότι είναι αποτελεσματικό. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι που δεν έχει έρθει στην αντίληψή μου, αποδείχτηκε παραδείγματος χάρη ότι η χλωροκίνη και μερικά άλλα δεν είναι αποτελεσματικά. Ναι. Δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν υπήρχε όμως και ο χρόνος, κύριε Δέλτα. Από αυτά ίσως είναι και κάπως επικίνδυνα. Ναι. Επομένως, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, πρέπει να ακολουθούμε την σωστή επιστημονική προσέγγιση. Επαναλαμβάνω, θέλει να δοκιμάσει κάτι, δοκίμαστο. Δοκίμαστο σωστά. Να καταλήξει σε ένα ασφαλές, βέβαιο συμπέρασμα πριν προχωρήσει παρακάτω. Κύριε Δέλτα, όμως υπήρχε και η πίεση του χρόνου, ειδικά στην αρχή της πανδημίας. Και όπως αναφερθήκατε και εσείς, η μεταδοτικότητα του ιού με το που ξεκίνησε η πανδημία ίσως να ήταν και πιο αυξημένη από ό,τι είναι τώρα, μετά και από τους εμβολιασμούς και μετά που, από ό,τι η ιατρική γνωρίζει πώς μπορεί να πράξει μπροστά από ένα ασθενή με COVID. Υπήρχε και αυτή η πίεση του χρόνου. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Αυτό ίσως είναι το μόνο ελαφρυντικό το οποίο μπορώ να αναγνωρίσω σε ανθρώπους που βιάστηκαν να πάρουν αποφάσεις. Ναι. Ξέρετε, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Και ειδικά κάτω από την πίεση, βεβαίως και μπορεί να συγχωρηθεί ένα τέτοιο λάθος. Αλλά αν αποδεικνύονταν παραδείγματος χάρη ότι σε αυτούς τους συγκεκριμένους ασθενείς με την ίωση, αν αποδεικνύονταν ότι με την ευρεία χρήση της υδροξυχλωροκίνης βιώναμε θανάτους, τι θα γινόταν. Ευτυχώς δεν βιώσαμε. Ναι, αλλά Δέλτα, θέλω να πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή κάτω από την πίεση του χρόνου, κάτω από την πίεση των γεγονότων και της πανδημίας, να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις. Και βιώσαμε επίσης, και λογικά βιώσαμε, το ότι κάποια πράγματα που είχαν υποθεί ή γίνει τους πρώτους μήνες, άλλαξαν στη συνέχεια. Σας θυμίζω ότι μας έλεγαν στην αρχή, μη φοράτε μάσκες. Ήταν η οδηγία, ήταν η επίσημη οδηγία, μη φοράτε μάσκες. Μετά η οδηγία άλλαξε ακριβώς το αντίθετο. Όλοι φοράμε μάσκες. Και τώρα μιλάμε για διπλές μάσκες και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, εγώ καταλήγω στο ότι με αυτή την πανδημία δεν θα γλιτώσουμε εύκολα. Δεν θα γλιτώσουμε εύκολα. Και μετά από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά εξακολουθούμε να βιώνουμε αυξημένους αριθμούς κρουσμάτων, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω ξανά τώρα, είναι θέμα προσωπικής υπόθεσης. Πώς είναι? Όσα μέτρα και αν εξαγγελθούν, αν ο καθένας από εμάς δεν προσέχει τον εαυτό του και τους δίπλα του, δεν πρόκειται να μειωθούν τα κρούσματα και βεβαίως η τελική λύση είναι τα εμβόλια. Ελπίζω να μην υπάρχουν ακόμα ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές εκ πεπιθήσεως. Αν δεν εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, δεν πρόκειται να σταματήσει η πανδημία. Και ακόμα και τότε, με τον εμβολιασμό, πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε μέχρι οι έρευνες, μέχρι οι μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλούμε, καταδείξουν, αποδείξουν ότι αυτός που εμβολιάζεται προστατεύεται σίγουρα και δεύτερο δεν είναι μεταδότης. Και φαίνεται ότι αρχίζουν και βγαίνουν κάποιες μελέτες που λένε ότι βεβαίως αυτοί που εμβολιάζονται προστατεύονται, είτε προστατεύονται 100% είτε προστατεύονται με την έννοια ότι δεν βιώνουν, δεν εκφράζουν πολύ σοβαρά συμπτώματα. Έτσι, μπορεί να εκφράσουν κάποια συμπτώματα, αλλά είναι ηπιότερα και περνούν την λίμωξη εύκολα και ανώδυνα. Και επίσης ότι είναι λιγότερο μεταδοτική του ιού. Διότι ένα κέριο ερώτημα, σας θυμίζω, ήταν και αυτό. Ότι μπορεί κάποιος που εμβολιάζεται να προστατεύεται ο ίδιος, αλλά να μεταδίδει αλλά τον ιό. Να συνεχίζει να είναι μεταδότης του ιού. Φαίνεται ότι τις περισσότερες φορές αυτοί που εμβολιάζονται είναι και λιγότερο μεταδοτικοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σημαντικό. Κύριε Δέλτα, υπήρξε μια συζήτηση στην αρχή, η οποία επιτάθηκε στη συνέχεια, εάν τελικά αυτός ο ιός, ο SARS-CoV-2, ήταν εξέλιξη της ίδιας της φύσης ή αν ήταν προϊόν εργαστηρίου. Όταν πρόσφατα επισκέφθηκε κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ουχάν της Κίνας, είδαμε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένο από κάποιες απαντήσεις που είχε πάρει. Αν θυμάστε, νομίζω ανακοινώθηκε το γεγονός αυτό ότι υπάρχουν ερωτήματα. Οι επιστήμονες που παρακολουθούν το κομμάτι αυτό εξακολουθούν να πιστεύουν κάποιοι ότι ήταν προϊόν εργαστηρίου, ήταν πειραγμένος ο ιός στο εργαστήριο ή όχι? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τι νομίζει η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας. Γνωρίζω ότι κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι είναι
προϊόν ανθρώπινου πειραματισμού και προϊόν ως ατυχήματος. Εγώ δεν έχω δεδομένα, δεν έχω δει δεδομένα που να με πείθουν ότι είναι αυτή η περίπτωση. Ναι. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν ένα ατύχημα της φύσης, όπως πολλά άλλα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ο ιός του AIDS, παραδείγματος χάρη, σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και πολλοί άλλοι ή άλλα μικρόβια. Σε εποχές που δεν υπήρχε η δυνατότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν αυτό που ονομάζουμε μηχανική γενετική επιστήμη και μοριακή βιολογία και να κατασκευάσουν τέτοια εργαλεία, τέτοια θανατηφόρα εργαλεία. Ναι. Επομένως, μέχρι να παρουσιαστεί ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης, εγώ εξακολουθώ να έχω πάρα, πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Τολμώ να πω, δεν το πιστεύω. Κύριε καθηγητά, τώρα, θα μπορούσα να απαντήσω και σε ένα παρεμφερές ερώτημα ως εξής. Παρακαλώ. Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ιός ή ένας παρόμοιος ιός προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης? Ναι, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε. Δύσκολα βεβαίως. Βλέπετε, μιλάμε για τη μεταλλαξιγένεση του ιού. Για το γεγονός δηλαδή ότι μεταλλάσσεται εύκολα και ενδεχομένως να παράγονται στελέχη τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με το εμβόλιο. Δεν τα πιάνει το εμβόλιο. Ναι. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, για να συμβεί αυτή η μια μετάλλαξη κάθε τόσο, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια υλικά σωματίδια παράγονται, εκ των οποίων ένα συμβαίνει να έχει αυτή τη μετάλλαξη? Αμέτρητα. Είναι αστρονομική η αριθμή. Ναι. Φανταστείτε ότι σε κάθε άνθρωπο που έχει μολυνθεί με τον ιό, ενδεχομένως να υπάρχουν μέσα του τρισεκατομμύρια υλικά σωματίδια, σωματίδια του ιού δηλαδή, και πολλαπλασιάστε αυτό επί τον πληθυσμό της γης που έχει μολυνθεί με τον ιό. Ναι. Είναι αστρονομική η αριθμή, ασύλληπτη. Μάλιστα. Κύριε Δέλτα, λοιπόν, εγώ κρατήθηκε το να φτιάξει κάποιος κατά παραγγελία ένα μεταλλαγμένο ιό που να έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φαντάζει σχεδόν αδύνατο. Μάλιστα. Κύριε Δέλτα, κρατηθήκαμε και λίγο από αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι δεν θα τελειώσουμε εύκολα με αυτή την πανδημία. Αυτό που εννοούσατε είναι για τις μελέτες όπου αναφερθήκατε για τα εμβόλια, για το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα εμβόλια στη μεταδοτικότητα τελικά ή όχι, ή η εκτίμησή σας είναι ότι αυτός ο ιός θα υπάρχει στις μεταλλάξεις του στην ζωή μας και θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους αντιμετώπισης του? Γι' αυτό και είπατε και δεν θα τελειώσουμε ακριβώς και θα πρέπει να ζήσουμε μαζί του. Ναι, νομίζω ότι θα ισχύουν και τα δύο. Mm. Εκτός και αν κάτι αλλάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός επιδημιολόγος ή υιολόγος, είναι άλλη η ειδικότητά μου, αλλά νομίζω ότι με τη χρήση της λογικής και της ορθολογιστικής επιστημονικής προσέγγισης, κρίνω όπως και αν συμβεί κάτι που δεν μπορώ να σκεφτώ, mm-hmm. αυτός ο ιός δύσκολα θα απαλλαχθούμε από αυτόν τον ιό. Από τα αυτό μέτρα, και κύριε Δέλτα. Για πάρα πολλές άλλες ασθένειες μικροβιακής φύσης, υγικής φύσης, οι άνθρωποι καταφεύγουμε στα εμβόλια και στα φάρμακα. Επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα ιό, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν πολλά αποτελεσματικά αντιϊκά φάρμακα. Ναι. Η μόνη προσέγγιση, αποτελεσματική προσέγγιση, είναι η πρόληψη από τον εμβολιασμό. Κύριε καθηγητά, αν η συχνή μεταλλαξιγένεση του ιού μας αναγκάσει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να έχουμε ένα νέο εμβόλιο, αυτή είναι δουλειά των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεκάδες εμβόλια ίσως θα είναι διαθέσιμα σε μερικούς μήνες ή σε ένα ή δύο χρόνια. Δεκάδες εμβόλια θα είναι διαθέσιμα. Το κάθε ένα θα έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρχει και ανταγωνισμός, θα πέσουν οι τιμές. Θα υπάρχουν επιλογές ίσως για το ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο για μια συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα συγκεκριμένο εμβόλιο της εταιρείας είναι πιο αποτελεσματικό και με λιγότερες πανερενέργειες για κάποιους που έχουν διαβήτη ή είναι υπερτασικοί ή είναι, έχουν ένα καρδιακό πρόβλημα και ούτω καθεξής. Θα υπάρξουν επιλογές. Ναι. Κύριε Δελτά. Αυτά είναι εργαλεία και επιλογές που μας δίνει ακριβώς η σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Μάλιστα. Η σύγχρονη ιατρική προσέγγιση. Κύριε Δέλτα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν σημαίνει πως ο ιός θα υπάρχει για πολλά χρόνια ανάμεσά μας. Δεν συνεπάγεται ότι θα υπάρχουν και αυτά τα μέτρα για πολλά χρόνια ανάμεσά μας. Κοιτάξτε, αν αποδειχθεί ότι με κάποιο ή κάποια από τα εμβόλια από τη μια προστατεύεται ο άνθρωπος,
και δεν ασθενεί ή δεν ασθενεί σοβαρά. Και από την άλλη περιορίζεται η μεταδοτικότητα. Ακριβώς με προλάβατε. Και από την άλλη ή περιορίζεται ή καλύτερα σταματάει η μεταδοτικότητα εντελώς. Τότε καταργούνται και τα μέτρα. Τότε θα, μετά από μερικά χρόνια θα είναι και αυτός ο ιός μια ιστορία. Όπως άλλες υγιές λοιμώξεις που στον παρελθόν σκότωναν κόσμο και σήμερα μέσα από τον εμβολιασμό τα περιστατικά ή έχουν μηδενιστεί εντελώς ή έχουν πέσει σε πάρα, πάρα πολύ μικρούς αριθμούς. Επομένως, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Μέσα από τον εμβολιασμό, να, από τη μια να προστατεύεται ο κόσμος, να, είτε να μην ασθενεί καθόλου ή να ασθενεί πάρα πολύ ήπια και να μην μεταδίδεται. Αν θα συνεχίσει να μεταδίδεται, αυτό σημαίνει ότι πιθανώς κάποιοι άνθρωποι που δεν θα έχουν εμβολιαστεί να εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Αλλά εγώ, αν μπορώ να προβλέψω, είναι πολύ παρακινδυνευμένο να προβλέψεις, αλλά αν όλα πάνε όπως τα βλέπουμε τώρα και είναι πάρα πάρα πολύ πρόωρο, το λέω δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη για να μην πιάσει κανείς εχμάλωτο του άνθρωπου, μα είπες έτσι κύριε Δέλτα. Κοιτάξτε, μπορεί σε ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια να αποφασίσουμε ότι ο κάθε ένας την μέρα που γεννιέται, ανάμεσα στα πολλά άλλα εμβόλια που θα κάνει, θα κάνει θα και ένα ίσως, για τον κορονοϊό. Αυτό πια είναι πρακτική σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό και η παιδική θνησιμότητα, έχει πέσει σε πάρα, πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Ζηλευτά επίπεδα. Λόγω των εμβολίων σε σχέση που με γίνονται. Όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ανασκόπηση επί των επιστημονικών δεδομένων μαζί με τον καθηγητή γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Δέλτα.